to go away. It's impossible to stay. But there's one thing I must say before I go. Μαρίνα και Φρέντο, ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας δεχτήκατε στο σπίτι σας. Καλώς ήρθατε, χαρά μας να σας έχουμε εδώ, Φρέντο. Πολύ ήσυχος ο Φρέντο από ό,τι βλέπω πάντως. Εντάξει, κοίτα, λίγο μαμόθρωπτος είναι η αλήθεια, είναι, αλλά εντάξει, είναι ο προστάτης μου. Πώς είσαι, Μαρίνα μου? Είμαι καλά, είμαι πολύ καλά. Σε πετύχαμε μία από τις σπάνιες φορές που είσαι λίγο πιο νωρίς στο σπίτι γιατί δουλεύεις καθημερινά μέχρι αργά. Η ανάγκη της ενημέρωσης. Είναι. Είναι. Άρα νομίζω ότι περισσότερες ώρες δουλειάς, λιγότερες ώρες με το Φρέντο και με το γατάκι σου. Ναι, αλλά έχουμε ένα στόχο και αυτό θα αντιστραφεί κάποια στιγμή και στη ζωή όλοι έτσι πρέπει να το σκεφτόμαστε. Γιατί αλλιώς ούτε παιδιά θα κάναμε, ούτε ζώα θα είχαμε. Ναι. Και θα ήταν και άχαρη η ζωή μας. Ο στόχος είναι δηλαδή να αφιερώνεις περισσότερο χρόνο στο σπίτι. Χρειάζεται μαγική ισορροπία. Μαγική ισορροπία. Εκτός από τον Φρέντο, έχεις και ένα γατάκι. Έχω και ένα γατάκι, το οποίο ευελπιστώ ότι μέχρι να φύγετε από εδώ θα εμφανιστεί. Πώς το λένε το γατάκι? Ονόμασες το γατάκι σου? Ναι, το λένε. Είναι με το σπαθί που το πήρα. Α, και γιατί τον ονόμασες? Τον ονόμασα γιατί κάνει πάρα πολλές ζημιές, είναι πάρα πολύ πονηρός και γενικά έχει αυτή την και συμπεριφορά. Α, ωραία, μάλιστα. Από ό,τι καταλάβατε, τόση ώρα ακούτε μόνο μπίπ εσείς, αλλά δεν πειράζει. Είναι μια χαρά, κανένα πρόβλημα. Έχω Instagram. Με το γατί? Κανονικά, με hashtag. Σοβαρά μιλάς? Βεβαίως. Πώς ήρθε στα χέρια σου ο Φρέντο και τι σχέση έχετε? Όταν τον γνώρισα, δεν ήξερα τι θα κάνω με αυτόν και τώρα δεν ξέρω τι θα κάνω χωρίς αυτόν. Το Φρέντο τον είχαν βρει στο δρόμο ένα ζευγάρι γνωστή μου. Το πήραν στο σπίτι, δεν τέριαξε στο περιβάλλον εκείνο. Οπότε αναζητούσαν τρόπο για να απομακρυνθεί από το σπίτι. Εγώ δέχτηκα να τον φιλοξενήσω μέχρι να του βρούμε οικογένεια. Αυτό ίσχυε την πρώτη μέρα. Τη δεύτερη μέρα τον δήλωσα κιόλας στο post το φιλοζωικό, ναι, για τους σκύλους για να του βρούμε οικογένεια. Στη βδομάδα του βρήκαμε οικογένεια, μου το είπαν και τους είπα θα τον υιοθετήσω. Αγάπη μου. Οπότε πόσα χρόνια έχουν περάσει και ποια είναι η σχέση σας? Έχουν περάσει 4 χρόνια ακριβώς, 4 και κάτι μάλλον. Είναι ο γιος μου, ο τετράποδος και χρονοδοτός μου γιος. Και δεν μπορώ να το ξεχωρίσω από κάτι τέτοιο. Θα μου πεις να έχεις πραγματικά παιδιά για να ξέρεις αν είναι το ίδιο. Συνήθως έτσι λένε, ναι, όσοι. Γνωρίζω όμως τη μητρική αγάπη αυτή τη στιγμή μέσα από το Φρέντο και την αναγνωρίζω όταν ακούω την αδερφή μου, για παράδειγμα, να περιγράφει την αγάπη για τα παιδιά της, ότι και εγώ αισθάνομαι το ίδιο. Αν αυτό αλλάξει στην πορεία, δεν μπορώ να το ξέρω, αλλά είναι το πιο κοντινό που έχω σε μητρική αγάπη. Ο σκύλος έχει ευθύνη. Και αυτή την ευθύνη πρέπει να την αναλαμβάνεις. Είναι οι βόλτες του, είναι η καθαριότητά του, είναι η διατροφή του, είναι οι γιατροί του, είναι τα εμβολιά του. Οπότε, κατά τη δική μου άποψη, απλώς βρίσκεις ένα, αν θέλεις να έχεις και αγαπάς τα ζώα, βρίσκεις ένα σκυλί το οποίο να πληρεί τις δικές σου προδιαγραφές εντός εισαγωγικών, να ταιριάζει στο δικό σου μοτίβο ζωής και να είναι πιο κοντά στη δική σου πραγματικότητα, ούτως ώστε να μπορείς και τις ανάγκες του να ικανοποιείς και ευτυχισμένο να είναι. Υπάρχουν πράγματα, ας πούμε, που στερήθηκες με το να έχεις το Φρέντο στο σπίτι, δηλαδή είτε τις εκδρομές σου, τα ταξίδια σου, τις εξόδους σου, ναι, δικές σου στιγμές. Πολλά πράγματα. Στα ταξίδια είναι λίγο δύσκολα γιατί είναι περίπλοκη η διαδικασία του να τον πάρεις μαζί. Ευελπιστώ, τουλάχιστον τώρα που θα έχουμε κρουαζιέρα με πλοίο να πηγαίνουμε στην Ελλάδα, ότι θα μπορώ πιο εύκολα να τον παίρνω μαζί μου γιατί το θέλω πάρα πολύ. Δηλαδή είσαι ικανή να ταξιδεύεις 2 μέρες, ναι, προκειμένου να έχεις το σκυλί μαζί? Ναι, σου το λέω τόσο απλά. Ναι. Okay. Δεν μπορώ να φύγω ξαφνικά από τη δουλειά και να πω ότι α, σήμερα θα πάμε να πιούμε ένα ποτάκι, θα πάμε για φαγητό. Θα περάσω το σπίτι πρώτα. Να δεις αν ο Φρέντο καλά. Θα δω αν είναι καλά, θα τον πάω βόλτα γιατί δεν γίνεται να με περιμένει όλη μέρα. Είναι η ανάγκη του που πρέπει να την κάνει, οπότε θα βγούμε έξω στη βόλτα, θα μαζέψουμε. Κλείνω την παρένθεση. Όλες τις ακαθαρσίες, γιατί αυτό εστί φιλόζος. Με τη σακουλίτσα σου μαζί στη βόλτα. Βεβαίως και στον ειδικό κάδο. Και θα τον φέρω σπίτι και μετά θα ξαναφύγω. Δηλαδή είναι ένα πρόγραμμα το οποίο πρέπει να τηρείτε. Ασχολείσαι πάρα πολύ με τα αδέσποτα και έχει συμβάλει σημαντικά στο να βρουν ένα σπίτι. Και γνωστοί σου που σε αγαπούν πάρα πολύ λένε ότι πολλές φορές έχεις φιλοξενήσει για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα σκυλάκια ή γατάκια τα οποία δεν είχαν που να μείνουν. Πώς γεννήθηκε αυτή η ανάγκη σου να βοηθάς τα ζώα? Δεν μπορώ να σου το προσδιορίσω. Θυμάμαι
τον εαυτό μου από μικρή έτσι. Θυμάμαι δηλαδή να τρέξω στις πρώτες παιδικές μου αναμνήσεις, τώρα δεν μπορώ να σου προσδιορίσω και πόσο χρόνο ήμουν. Είχα βρει ένα σκυλάκι που είχε τρία πόδια στη γειτονιά και το είχα μαζέψει. Είχα τσακωθεί με όλα τα αγόρια της γειτονιάς που θέλανε να το πειράξουν. Και ο πατέρας μου με βοήθησε να το βοηθήσω. Η μαμά μου με βοήθησε να το βοηθήσω. Ήταν λες και αυτό το πράγμα υπήρχε πάντα μέσα στο σπίτι. Δεν μπορώ να στο προσδιορίσω ότι έγινε κάτι συγκεκριμένο. Αισθάνομαι μια ταύτιση, ένα τάξ στην καρδιά μου, μια ενέργεια. Νομίζω ότι μου δίνουν φως. Έχω δει κακοποιημένα ζώα, οπότε ναι, πονάει η ψυχή σου, γιατί είναι σαν τα παιδιά που δεν μπορούν να μιλήσουν και είσαι σύμφωνοι τους. Είσαι ικανοποιημένη με τους νόμους του κράτους σχετικά με την προστασία των σκύλων? Όχι. Δεν είμαι ικανοποιημένη, γιατί δεν μπορώ να κυκλοφορώ με το σκύλο μου και να πάω όπου θέλω να κάτσω και να φάω και να πιω καφέ, όπως κάνω στη Γερμανία. Το ισχύει. Ναι. Μπορώ να το πάρω στο εστιατόριο, μπορώ να το πάρω στην καφετέρια, μπορώ να το πάρω ακόμα και στο μπαρ που θα πάω να πιω το ποτό μου. Και είναι όλα καλά. Και η μόνη υποχρέωση που έχω είναι να είναι εκπαιδευμένος ο σκύλος μου. Και οφείλω να είναι εκπαιδευμένος ο σκύλος μου, γιατί και ο ίδιος θα είναι πιο καλά. Βέβαια υπάρχει και άλλη άποψη, Μαρίνα, που λέει ότι εγώ που θα πάω με τα μωρά μου, ας πούμε, στο εστιατόριο, στην ταβέρνα, οπουδήποτε, δεν μπορώ να φάω με ένα σκυλί δίπλα ή να φοβάμαι για το παιδί μου κτλ. Κτλ. Δεν το οικειοποιούμε, φυσικά. Υπάρχει όμως και αυτή η άποψη. Ακριβώς γι' αυτό πρέπει να είναι εκπαιδευμένος ο σκύλος. Ναι. Ακριβώς γι' αυτό πρέπει να, να νιώθουν και τα παιδιά οικεία. Έχεις τύψει όταν τον αφήνεις μόνο του? Πολλές. Στεναχωριέσαι? Στεναχωριέμαι. Στεναχωριέμαι πιο πολύ όχι την ώρα που φεύγω, όσο όταν βλέπω ότι καθυστερώ και λέω πω. Με περιμένω φρέντο. Έχει μείνει 10 ώρες μόνος του. Αν ο σύντροφός, ένα υποθετικό σενάριο, δεν ήθελε το φρέντο, αν έχεις κατοικία γενικότερα, τι θα έκανες εκεί, Μαρίνα? Θα τον χώριζε. Θα χώριζες μόνο για μένα που τα θέλει? Σημαίνει ότι δεν μπορεί να δεχθεί τη δική μου κανονικότητα. Άρα ναι. Και εκείνος δεν πρέπει να καταπίστη και εγώ δεν πρέπει να καταπίστω. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά και θέλω να πω κάτι. Να πεις. Να δίνουμε χαρά στα ζώα, ακόμα και όταν δεν τα θέλουμε στη ζωή μας, θα πρέπει να τα σεβόμαστε. Να σεβόμαστε τη ζωή και υιοθετούμε, δεν αγοράζουμε. Πολύ βασικό. Won't you save them for me, even though you're only three?